Έχετε αναρωτηθεί γιατί κοιτάμε πάντοτε την ίδια πλευρά της σελήνης? Αν ναι, πάμε να το εξηγήσουμε. Γεια σας, ονομάζομαι Χρήστος Κυριακίδης και στο βίντεο αυτό θα σας παρουσιάσω τον λόγο για τον οποίο βλέπουμε πάντοτε την ίδια πλευρά του φεγγαριού. Κατά τη δημιουργία του δορυφόρου της Γης δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Μπορούσε να δει κανείς κάθε πλευρά του φεγγαριού, καθώς αυτό περιστρεφόταν γύρω από τον άξονα του ταχύτερα από ό,τι περιστρέφεται γύρω από την Γη. Με την πάροδο των χρόνων όμως αυτό άλλαξε. Πριν εξηγήσουμε το φαινόμενο, να δούμε δύο έννοιες. Οι έννοιες αυτές είναι το κέντρο μάζας και το κέντρο βάρους ενός σώματος. Κέντρο μάζας είναι το σημείο το οποίο συμπεριφέρεται σαν να είναι συγκεντρωμένη εκεί όλη η ύλη του σώματος, και αν υποθέσουμε ότι το φεγγάρι ήταν σχήματος σφαίρας, τότε το κέντρο μάζας του θα βρισκόταν στο κέντρο της σφαίρας. Κέντρο βάρους. Αν πάρουμε ένα σώμα, τότε στο κάθε σημείο του εφαρμόζεται η βαρύτητα που το έλκει προς το κέντρο της Γης, και η συνολική όλων αυτών των επιμέρους δυνάμεων αποτελεί τη δύναμη του βάρους, η οποία εφαρμόζεται σε ένα σημείο που ονομάζεται κέντρο βάρους του σώματος. Κατά τη δημιουργία της σελήνης, και καθώς αυτή τέθηκε σε τροχιά γύρω από την Γη, η Γη ασκεί μια ελκτική δύναμη στη σελήνη. Για τον υπολογισμό αυτής της δύναμης χρησιμοποιούμε τον τύπο F ίσον J M1 επί M2 προς R τετράγωνο. F είναι η ελκτική δύναμη, J είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας, M1 και M2 είναι οι μάζες των σωμάτων και R είναι η απόσταση που έχουν τα δύο σώματα μεταξύ τους. Παρατηρούμε πως η απόσταση βρίσκεται στον παρονομαστή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η δύναμη και η απόσταση είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Όσο μεγαλώνει η απόσταση, τόσο μικραίνει η δύναμη. Για να το καταλάβουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα με τα μαγνητάκια που έχουμε στο ψυγείο μας. Όσο δηλαδή πλησιάζουμε ένα μαγνητάκι στο ψυγείο, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που θέλει για να το κολλήσει πάνω στο ψυγείο. Εάν απομακρύνουμε το μαγνητάκι, μικραίνει αυτή η δύναμη. Ποσά δηλαδή αντιστρόφως ανάλογα, απόσταση και δύναμη. Αυτό συνέβη και στη σελήνη. Το κάτω μέρος της παρατηρούμε ότι είναι η απόσταση μικρότερη από ότι είναι το πάνω μέρος της σελήνης. Αυτό σημαίνει ότι η ελκτική δύναμη στην κάτω μεριά της είναι μεγαλύτερη από ότι στην πάνω μεριά της σελήνης. Τώρα σκεφτείτε πως κρατάτε στα χέρια σας ένα κομμάτι σφαιρικής πλαστελίνης και ασκείτε στο κάτω μέρος του μεγαλύτερη δύναμη από ότι στο πάνω. Τι θα συμβεί σιγά σιγά? Θα παραμορφωθεί η πλαστελίνη με τέτοιον τρόπο ώστε να επιμηκυνθεί το κάτω μέρος της. Αυτό ακριβώς έχει γίνει και στη σελήνη. Αν κοιτάξετε δηλαδή, το κάτω μέρος της σελήνης έχει παραμορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μοιάζει περισσότερο με σχήμα λεμονιού παρά με το σφαιρικό σχήμα που έχουμε στο μυαλό μας. Το σχήμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αν κοιτάξετε εδώ πέρα, το κέντρο βάρους της σελήνης είναι αρκετά χαμηλότερα από το κέντρο μάζας της. Έχω ζωγραφίσει τη σελήνη σε δύο φάσεις, υποθέτοντας πως παρατηρούμε διαφορετική πλευρά κάθε φορά. Στο κέντρο βάρους εφαρμόζουμε την ελκτική δύναμη που ασκεί η Γη στην σελήνη. Η δύναμη αυτή προκαλεί ροπή. Ροπή είναι η ικανότητα που έχει μια δύναμη να περιστρέψει ένα σώμα. Οπότε η ελκτική δύναμη αυτή περιστρέφει την σελήνη κατά τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να προσανατολιστεί και να κοιτάξουμε αυτό το σημείο της. Το ίδιο συμβαίνει και στο δεύτερο σχήμα. Κέντρο βάρους, έχω βάλει πάνω την ελκτική δύναμη, η οποία προκαλεί ροπή και περιστρέφει το σώμα κατά τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να κοιτάξουμε πάλι αυτή την πλευρά. Για την καλύτερη κατανόηση της ροπής, μπορείτε να σκεφτείτε πως εσείς είστε η Γη και έχετε δέσει την σελήνη με ένα σκηνή στο κέντρο βάρους της. Αν τραβήξετε λοιπόν τη σελήνη, αρχικά τι θα συμβεί? Θα περιστραφεί και θα προσανατολιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να κοιτάξετε αυτή την πλευρά. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, εσείς Γη, σελήνη, σκηνή και τραβάμε. Άρα, η σελήνη θα περιστραφεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε πάλι να κοιτάξουμε αυτή την πλευρά του φεγγαριού. Η ροπή λοιπόν που προκαλεί η ελκτική δύναμη είναι αυτή που το περιστρέφει κατά τέτοια φορά, ώστε πάντα να κοιτάμε την ίδια του πλευρά. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται παλιρροϊκό κλείδωμα. Και έτσι, ο χρόνος που χρειάζεται το φεγγάρι για να περιστραφεί γύρω από τον άξονα του είναι ίδιος με τον χρόνο που χρειάζεται για να περιστραφεί η σελήνη γύρω από την Γη. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα κοιτάξετε το λόγιο μου φεγγάρι, εκτός από ρομαντική, θα νιώσετε ότι ξέρετε και γιατί κοιτάτε την ίδια πλευρά της σελήνης. Γιατί και η φυσική κρύβει το ρομάτζο της. It's just physics! Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου, καθώς επίσης να μοιραστείτε το βίντεο αυτό με φίλους σας που θα θεωρούσαν το θέμα ενδιαφέρον.